Όπως βλέπετε, παιδιά, εδώ κάνει live ο Τίμπλης και έχει θέμα. Εγώ έχω πάρει άδεια από την φυλακή για 24 ώρες και έχει μπλέξει. Τώρα είναι πάνω σε ένα τάγκ. Γίνεται χαμός. Του έχουν βάλει και βόμβα στο σπίτι. Κάπως πρέπει να τον βοηθήσω, κάτι να κάνω. Βλέπετε αυτό το χρονόμετρο πάνω από το κεφάλι του. Αυτό είναι το χρονόμετρο που όταν τελειώσει κάνει μεγάλη έκρηξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Μπορεί να είμαι 24 ώρες απ' έξω, αλλά τους φίλους μου έχω μάθει ένα πράγμα. Να μην τους παρατάω και να είμαι και στα δύσκολα μαζί τους. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Πάω να τον βρω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι. Τους βλέπω με το σνάιπερ, τον σημαδεύουνε. Μπήκε μέσα στο τάγκ ένας. Κάτι περίεργη ροζ και μία κυρία με καπέλο τον πυροβολάει. Τι έκανε ρε? Όπως βλέπετε έχουν τρελό θέμα. Είναι περίεργες μάσκες ροζ ντυμένοι. Πρώτη φορά βλέπω κάτι παρόμοιο. Τον έχουν ρίξει κάτω εκεί. Τι του κάνουνε ρε? Έχουνε και ένα τάγκ. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο και το πιο δύσκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα που μπορείς να κάνεις ενάντια σε τάγκ πραγματικά είναι περιορισμένα. Τι πήρε το τάγκ και έφυγε? Α, όχι, εκείνο ο Batman. Τον πυροβολεί. Όχι ρε, τι του κάνουνε ρε? Λοιπόν, πρέπει κάπως να πιάσω έναν από αυτούς. Θα πιάσω αυτή, είναι η αρχηγός τους. Τι αυτή. Τώρα είναι η ευκαιρία μου. Αυτόν εκεί τώρα πρέπει να τον πιάσω. Ταξί! Βάλε GPS και ακολούθα εκείνους τους ανθρώπους, τους ροζ, τους περίεργους, τους είδες? Όχι. Δεν είδες κανέναν από αυτούς τους περίεργους, τους ροζ, που πήραζαν το φίλο μου, τον Bruce Wayne? Όχι. Η δουλειά πώς πάει? Ρε φίλε, παίζει κάτι για κασέ, βέβαια, άμα είναι βγάζει περισσότερα. Πόσα βγάζεις την ώρα, αν επιτρέπετε? Αναλόγως την κούρσα που κάνω. Μάλιστα. Τώρα οι άλλοι που είναι? Αυτή η γεμπλή. Ναι, τώρα κάπου εδώ πήγαν. Για πήγαινε προς τα πίσω μία. Για κάτσε να κάνουμε ένα κύκλο. Βασικά, κύριε ταξιτζή μου, αφήνετε εδώ καλύτερα. Είδα κάτι που μου άρεσε. Πώς θα σας οφείλω? Βασικά δεν έχω φράγκο. Όταν βγω από τη φυλακή όμως θα σε βρω και θα σου δώσω. Όταν βγω από τη φυλακή, αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε έστω και αυτή την κούρσα. Δεν μου ζήτησε λεφτά. Λοιπόν, τώρα είδα κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε να κάνω, αλλά έχω πολύ καιρό να οδηγήσω καλό αμάξι, παιδιά. Και ξέρετε, έχω τρέλα με τα καλά αμάξια. Και εδώ είδα ένα υπέροχο μπουκάτι. Οπότε ήρθε η ώρα να το κλέψουμε. Πω, δείτε πόσο πανέμορφο. Για να δούμε, είναι κλειδωμένη. Όμως, ο καλός ο μάγκας ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Το καλό είναι ότι έχω μάθει να ξεκλειδώνω ό,τι πόρτα μπορείτε να φανταστείτε, οτιδήποτε τύπου πόρτα. Έχει μια κάμερα εκεί από πάνω ακριβώς, τη βλέπετε πάνω από αυτόν. Είναι κάμερα. Μπήκα στο αμάξι, παιδιά, όπως βλέπετε. Δεν είναι δικό μου, αλλά κατάφερα και τρύπωσα εδώ μέσα. Φίλε, δεν είδες τίποτα, οκ. Okay. Σαν να μην με είδες ποτέ, κατανοητό? Ναι. Πάω να βρω τον Τίμπλης που έχει μπλέξει. Αυτοί οι ροζούλιδες και τον πήραν απαγωγή και του έχουν βάλει βόμβα στο σπίτι. Τίμπλης, μην ανησυχείς. Όσο και να έχεις μπλέξει και μέσα από τη φυλακή και έξω από τη φυλακή, πάντα θα σε σώζω. Πω, πόσο καιρό έχω να οδηγήσω τέτοια μαξάρα. Ακούς, μου στείλω κενίτσι. Έλα. Είσαι καλά? Σε έβλεπα με τους ροζούλιδες που σε βαράγανε. Όλα καλά, πήρα το τάγκ μου. Στις 6 σκάει βόμβα, λέει. Έχω φέρει πυροσβέστες από το εξωτερικό. Έχουμε 40 λεπτά. Δεν φαντάζομαι να έχεις πάρει το αμάξι μου, ρε. Τι? Δικό σου είναι? Ναι, λέει, να βλέπεις το κλειδώνω και το ξεκλειδώνω. Όπως είσαι, πέσε κάτω. Ωραίος. Όπως είσαι, πέσε κάτω. Θέλω να μου δώσεις ό,τι έχεις πάνω σου. Σήκωσε τα χέρια να σε ψάξω. Δεν έχω απολύτως τίποτα. Ψάξουμε. Δεν έχω απολύτως τίποτα πάνω μου. Άκουσέ με. Θα πάρω το αμάξι σου και θα φύγω και θα κάνουμε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Λέξει. Γιατί αν πεις στην αστυνομία κάτι, θα σε βρω. Και όχι μόνο εσένα, αλλά και την οικογένειά σου. Κατανοητό? Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, δεν λέω τίποτα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε προς τον Burger Shot. Να συναντηθούμε εκεί να τα πούμε. Λογικά ένα μαύρο Mercedes είναι, αν θυμάμαι καλά. Με αυτό κυκλοφορεί τελευταία. Καλησπέρα του μαγαζιού. Ναι. Θα ήθελα βασικά να δω μέσα το μενού. Ναι, ευχαρίστως. Δεν έχει τίποτα κάμερες παρακολούθησης εδώ πέρα? Όχι. Δεν έχει τίποτα. Κοντοσούβλη, αρνί και τέτοια έχουμε? Ξέρεις τη μαγαζίρθα. Σίγουρα και ο φίλος μου τρώει και αρνί και κοκορέτσι θα μας βάλεις. Καλησπέρα. Κοκορέτσι, αρνί, τώρα είναι και Πάσχα. Μόνο πέρκες εδώ πέρα πουλάμε. Δεν έχετε κατσίκα ψητή? Όχι, ούτε κατσίκι, τίποτα. Μόνο μπέργκερ πουλάμε.
Φέρε ό,τι θες εσύ. Θα κάτσω εδώ τώρα με το φιλαράκι μου να τα πω, γιατί έχουμε κάτι θέματα. Και επίσης θέλουμε να κλείσουμε και το μαγαζί λίγο, να μην μπει κάποιος. Λοιπόν, είδες τον αριθμό που σου στείλα? Άκουσες Brotherhood, εφιάλτους, αυτά έρχονται και λένε. Κοίτα, το τελευταίο που φοβόμαστε είναι η Brotherhood. Δεν ξέρουν που έχουν μπλέξει. Αν θέλουμε τώρα τους βρίσκουμε και τους διαλύουμε. Αυτοί έχουν βάλει τη βόμβα λογικά στο σπίτι. Ήταν μια μαφιά εκεί σε κάτι χώματα. Και ξέρεις τι μου είχαν πει? Μου είχαν κάνει πρόταση. Και η βόμβα σε πόσες μέρες ενεργοποιείται δηλαδή? Σε 30 λεπτά. Και καθόμαστε εδώ, ρε! Ρε, έχω βάλει πυροσβεστικούς. Περίμενε. Τι να κλάσουν οι πυροσβεστικοί? Θα φοβηθούν, να ξέρεις. Στη βόμβα. Μα δεν είναι. Πόσα τηλέφωνα θα με πάρεις, φίλε? Πόσα τηλέφωνα, για λέγε. Μπατμανάκο, άκουσε με. Ή θα σε κυνηγάω σε όλη την πόλη μέχρι να βγάλεις την Τασάρα. Μ' ακούει εμένα, να του πω κάτι. Σ' ακούει. Σ' ακούω, ποιος είσαι. Πες μας, ρε βλάκα, που είσαι να έρθουμε εκεί τώρα. Πες μας, ποιο τσιράκι, τσιράκι θα γίνεις εσύ. Πες μας που είσαι. Πες μας που είσαι, ρε Μπόμπιρα. Πες μας, ρε. Πες μας, ρε. Πες μας, ρε, που είσαι. Πες μας, ρε, που είσαι. Πού είσαι? Μπέργκερ σοτ. Έρχομαι. Έλα, μπόμπιστε. Έλα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Άκου, μπορώ να εντοπίσω όποιο άτομο θες, αρκεί να ξέρεις το τηλέφωνο. Την πόρτα, φίλε. Ωραίο. Ευχαριστούμε, μαγαζί. Αυτοί τώρα που μας ακολουθούν, να ξέρεις, είναι κατάσκοποι. Και στους κατάσκοπους ξέρεις τι κάνουμε, έτσι. Απλά βγες εκτός πόλεως. Πάμε εδώ πέρα. Είναι το μέρος που παίρνω το ταμπλετάκι μου. Μυστικό μέρος. Το τάμπλετ αυτό μπορείς και το πεις άτομο με το τηλέφωνο του. Και με το τηλέφωνο και με το, ή με το όνομα ή με το επίθετο, δεν θυμάμαι. Τώρα πάμε να το δούμε. Πόση ώρα έχει απομείνει? 25 λεπτά. 25 λεπτά. Εδώ πρέπει να είμαστε τιμοπόλεμοι, να ξέρεις. Οπα, πρόσεχε. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις στη γειτονιά μας? Βόλτα. Κατέβα κάτω. Βόλτα με τη μάσκα. Κατέβα κάτω. Α, ψηλά τα χέρια. Okay. Τι κάνεις εδώ? Είπα βόλτα. Εδώ πέρα, αντί να πας στα βουνά. Και την άλλη, επειδή είμαι, ξέρω εγώ, καινούριος με το αυτοκίνητο. Ναι, τέλος πάντων. Baddest edition. Ποιοι είναι αυτοί τώρα? Εδώ πέρα ακριβώς είναι το μέρος. Πού, εδώ στο σιρτάρι? Μέσα στο σιρτάρι, τα έχει όλα. 12.000 γανεί συγκεκριμένα το Hitman Tablet. Ωραία. Έχουμε το τηλέφωνο αυτού νου. Να τον εντοπίσω. Λοιπόν. Μία φορά ανοίγει πλέον το Hitman Tablet και μετά δεν ξανανοίγει. Και πόσα αριθμό λεπτά έχουμε? Κάνα 19 λεπτό. Ναι. Λοιπόν, ο αριθμός του είναι 205, 205, 185, 49, 45. The number is not online, λέει. Έχει αφήσει το κινητό του, ρε. Όπα, το ελικόπτερο. Με ελικόπτερο ή με αμάξι θα πάμε, τα έφερα και τα δύο. Δίπλα είναι το σπίτι, σχεδόν. Πάμε ό,τι να είναι. Πάμε με ελικόπτερο. 15 λεπτά. 16. Τι έγινε, πώς τα βλέπετε? Τα πράγματα εδώ πέρα... Κάνουμε πράγματα, μπαίνουν μέσα έξω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Hitman. Η βόμβα εντοπίστηκε. Είστε ο διοκτήτης? Ναι. Θέλουμε την άδεια σας να μπούμε μέσα στο σπίτι. Ναι, μπείτε μέσα. Άρχισε, γιατί δεν έχει δώσει άδεια τόση ώρα να μπουν. Τους έχω δώσει άδεια, μόνο τους επένδυσαν. Μπείτε, παιδιά, μπείτε. Βρείτε τη βόμβα. Βρείτε τη και αφοπλίστε τη. Πώς σε λένε, κοπελιά, κορή του? Σταβίνα, χάρηκα. Είναι η κορή του Άλφρεντ. Χάρηκα. Μπατμαν. Hitman. Έλα. Θα σου δώσω τίποτα να πει. Ποιο είναι? Ναι, βρήκαμε τα καλώδια. Πούντα, για δείξτε τα μου. Πού είναι. Έχω παρελθόν κι εγώ με βόμβες. Όχι, πίσω. Εδώ πέρα. Από εδώ ξεκινάει. Εδώ που δείχνω. Πού καλέ? Οδηγεί από εδώ, από κάτω του πάτωμα και μετά πάει ευθεία. Στα εδώ. Βγάλε το σκάνερ, να τσεκάρουμε. 13 λεπτά απομένουν, κύριε. Κάντε λίγο γρήγορα. Είναι παγιδευμένοι, δεν μπορούμε να κουνήσουμε. Εδώ κάτω από το άρμα λένε ότι είναι. Κάτι βρήκα. Βρήκατε τα καλώδια. Βρήκαμε τα καλώδια. Μην ακουμπάτε τίποτα, έχει στήρα εκεί. Έχει κωδικό η βόμβα. Ποιος την έβαλε την βόμβα, κύριε? Έχει κωδικό. Ένα μαφιόζος την έβαλε. Ωραία, τι μπορεί να έβαλε κωδικό ένας μαφιόζος? Λοιπόν, δεν μπορούμε να την ρυθμίσουμε, να την βγάλουμε. Θα την καθυστερήσουμε. 7 μέρες. Πώς γίνεται αυτό? Η βόμβα θα σκάσει σε 7 ημέρες. Θα το κάνουμε έτσι. Κύριε μου, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον χρόνο. Πώς θα το κάνετε αυτό, ρε παιδιά? Το κωδικό. Εκατομμύριο. Τι πράγμα? Τι? Ναι. Τι θα χρειαστείτε? Δήμου δεν είστε. Άσε, ωραία, θα του τα δώσω εγώ. Θα του τα δώσω εγώ. Για έλα λίγο να σου δώσω κάτι λεφτά. Άκουσα, θες 1 εκατομμύριο σωστά. Μάλιστα. Άκουσέ με.
για να τα πάμε καλά, δεν θα πάρεις ούτε φράγκο, κατάλαβες. Τι είναι ένα εκατομμύριο που το ζητάς έτσι? Για να απενεργοποιήσουμε, να καθυστερήσουμε τη βόμβα. Αν την απενεργοποιήσεις, θα πάρεις 2 εκατομμύρια. Αλλά αν δεν είναι την απενεργοποιήσεις, θα χάσεις τη ζωή σου εδώ και τώρα. Κατάλαβες. Είναι λίγο είναι δύσκολο, κύριε. Κατάλαβες που σου λέω και τι σου λέω. Αν δεν απενεργοποιηθεί η βόμβα, θα πεθάνεις. Δεν γίνεται να απενεργοποιηθεί τελείως η βόμβα, γιατί υπάρχουν εξιστήρες και μπορεί να κάνει boom. Μπορούμε απλώς να την καθυστερήσουμε για 7 ημέρες και να μας δώσει ο κύριος Πέκη το σπίτι 1 μοίριο για τον κόπο μας. Α, το ξαναλες το μοίριο. Ναι. Σ' απειλώ με όπλο και μου λες για 1 εκατομμύριο. Είσαι βλάκας, ρε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με απειλείτε με όπλο, τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω. Δεν θα πάρεις 1 εκατομμύριο. Θέλετε να σώσουμε το σπίτι του, ναι ή όχι? Εσύ δεν μπορείς να σώσεις τίποτα. Είστε σίγουρος? 100%. Δεν ξέρετε. Δεν σε ξέρω, αλλά φαίνεσαι. Ο άνθρωπος από χιλιόμετρα φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, εφόσον συμφωνήσαμε, βάζουμε το ρολόι 7 μέρες. Και σε 7 ημέρες τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα σκάσει βόμβα? Να δεν βρούμε το κωδικό τότε. Οκ. Τανκ! Τι κάνει το τανκ εδώ? Πού το βρήκες, ρε, το τανκ? Εγώ το τανκ έψα. Ακούτε, ακούτε, έρχονται μαφιόζοι. Έρχονται μαφιόζοι. Ποιος έρχεται? Από πού πυροβολάνε, ρε παιδιά? Από παντού γύρω-γύρω. Δεν έχουν έρθει κάτι μαφιόζοι το πράγμα γύρω-γύρω. Χέρια τώρα, σηκώ στα χέρια τώρα. Τώρα, έλα μπροστά. Έλα μπροστά. Ποιος είναι εδώ? Έλα εδώ. Για σέξω, ρε. Για μίλα. Ποιοι είστε εσείς? Μίλα, ρε βλάκα, μίλα. Εγώ είμαι το original Boston Brother. Ωραία, εσένα. Σαββίνα, είπαμε πίσω. Μάγκε! Ωχ, ο καράφλα. Εδώ. Ποιον είπες καράφλα, ρε, τελειωμένε? Καραφλίτσο. Σ' απειλώ με όπλο και μου λες έτσι, τώρα θες να σου πατήσω. Τώρα θες να πατήσω μια σφαίρα να μην ξανακινεί. Ανοίξει τα μάτια σου ποτέ, ρε. Θες να την πατήσω τη σφαίρα. Να αποχαιρετήσεις για πάντα αυτή τη ζωή. Μην την πατήσω. Αλλά αργά ή γρήγορα δεν θα γίνει ούτε εσύ ούτε ο Batman. Ναι. Α, είσαι σε θέση να απειλείς. Μόνο στο κινητό ξέρεις να μιλάς, βλάκα. Είσαι σε θέση να απειλείς, ρε. Αυτόν εκεί τον κύριο το... Ψόφα! Batman, περιμένουν οι πυροσβέστες για την πληρωμή. Ωραία. Ποια πληρωμή, μην τους δώσεις ούτε ένα ευρώ. Το κάνανε 7 μέρες, ρε, πρέπει, τι να κάνουμε τώρα. 7 μέρες, εντάξει, από το τίποτα. Ευχαριστώ που προστάτεψες την κόρη μου, Hitman. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλει μπορεί να έρθει να την προστατεύω όλο το 24ωρο. Σαββίνα, μην εσύ με το Hitman, εγώ πάω στο αφεντικό μου. Εντάξει. Σαββίνα, είσαι καλά? Μια χαρά, είσαι. Σε πείραξε κανείς? Να τον καθαρίσω, Όχι, μόνο αυτός εδώ πέρα το σκουπίδι. Αυτός δεν υπάρχει πλέον. Θες να έρθεις μήπως από το σπίτι μου καμιά μέρα να ράξουμε εκεί? Πολύ ευχαριστώ. Κάνα να... Ελεύθερος είμαι εγώ, αν ενδιαφέρεσαι. Δεν ενδιαφέρομαι, συγγνώμη. Τι! Αν και μ' αρέσει τα μάτια σου, το πρόσωπό σου γενικά, δεν ξέρω. Hitman, που πας φυλακή. Hitman. Δεν μας μιλάει. Μάλλον το πέμψει. Αντίο. Σημερώνει. Θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή. Έφαγα χιλόπιτα. Η ζωή είναι δύσκολη, παιδιά. Λίγη ώρα μου έχει μείνει που μπορώ να κάθομαι να βλέπω την υπέροχη πόλη μας, τον Emerald. Η καλύτερη πόλη από όλες. Θέλω όλοι στο chat να κάνετε μια πράσινη καρδιά. Επιστρέφω εγώ τώρα στη φυλακή και να θυμάστε. Ο επιμένων πάντα νικά. Μην τα παρατάτε ποτέ. Επανέρχομαι σύντομα τη Δευτέρα με live. Αυτή τη Δευτέρα δεν θα έχει live γιατί θα βρίσκομαι στο Ντουμπάι. Και την επόμενη Πέμπτη με ένα GTRP video. Καλή συνέχεια σε όλους.